Πίκολο, Αντρίκο, ρε φίλε, ό,τι θέλει. Dancing with the Wolves. Πάρα πολύ. Ντάκλειος. Όχι, τα αγόρι μου. Μαζί με το... Δεν θέλω να πω, αλήθεια, καθόλου δεν θέλω. Τι κάνετε. Τα νεάκια σας. Να μην βοηθήσουμε καθόλου και αυτά. Κάβανε. Βαριέσαι, ρε Στέλη. Έτσι φάνηκε πως το είπες το. Ξεσηκώνεστε που πηγαίνετε σε άλλες εκπομπές. Θα σας κόψω τα γόνατα, παιδάκι μου. Δεν είστε χωρίς γόνα, το νιώθετε. Τελειώσατε. Θα μιλήσω εγώ με την κυρία Κουτσαφτάκη. Κάπαμε σημεράκι, θα σας δείξει αυτή. Κάπαμε σημεράκι, papaki@gmail.com, προσωπική ιστορία. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο. Μία τελευταία φωτογραφία του Σπύρου. Μπράβο σου. Για να έχουμε να σε θυμόμαστε με την κιθαρούλα του και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να σας βοηθήσουμε καθόλου. Την πρώτη μας... Μασάζ. Εγώ. Μασάζ θέλω εγώ. Θα σου κάνω. Είπα να μοιραστώ κι εγώ κάτι. Τόσα πάντα από τον Τζόρτζο Γλου. Στην πρώτη μας επέτειο μου έκανε δώρο το δώρο... Στην πρώτη μας επέτειο μου έκανε δώρο το δώρο που του επέστρεψε η πρώην του. Τον χωρίζω. Πετάω το δώρο. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνω, Μούτσι. Τι ρωτάτε, αρχικά, μην το κάνετε αυτό με τα δώρα. Είναι, έχουμε εκτεθεί πολλές φορές όλοι. Δεν τα, αρχικά, πού ήξερε ότι το δώρο ήταν της πρώην. Μην λέτε τουλάχιστον τα δώρα, ή μην λέτε τα δώρα, μην δείχνετε τα δώρα. Το δώρο είναι πολύ προσωπικό. Σου έκανε κάποιος δώρο, κρύφτο. Άμα δεν σ' αρέσει, έρχονται γιορτές μπροστά, κάντο. Επίσης, αν έχεις ανοίξει το αμπαλάζ, πώς το ξαναφτιάχνω, μα πόσο τεχνική πια. Καλύτερα να πάρεις κάτι καινούριο, πάρε κάτι ένα μυστικό. Χωρίς έτον μία τώρα να δω κάτι. Είμαι καθηγητής Αγγλικών. Ωραία. Ήταν αυτό, δεν το είχατε καταλάβει με τέτοια προφορά. Και μου αρέσει η μητέρα του παιδιού που του κάνω μάθημα. Σοβαρή καταγγελία. Σοβαρή καταγγελία, λέω. Μου είπε το παιδί ότι οι γονείς του τσακώνονται συνέχεια. Τα παιδιά μιλάνε. Τι να κάνω, πώς να την προσεγγίσω. Έχει δείξει κάποια σημάδια. Τι σημάδια, δυο σπυράκια πέταξε. Πού να ξέρω. Μα είναι το μήνυμα αυτό, είναι πάρα πολύ φλου. Ατής. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Επίσης, το ότι τσακώνονται συνέχεια δεν σημαίνει ότι χωρίζουν ή ότι είναι διαθέσιμοι ή ότι δεν τη ώρα φύγατε από το πλατό. Με κοιτάτε όλοι, λες και έχω κάτι. Όχι, μα δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Είναι ολοφάνερο. Κουνιέται και η Νέα Υόρκη πίσω κατά πάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Μην μπαίνει στο ζευγάρι μέσα. Άσε να χωρίσει. Νίκο, κοίτα. Από το Ανίτα, κοίτα. Σε ένα μήνα παντρευόμαστε και τσακωνόμαστε για το τραγούδι του πρώτου χώρου. Ήδη πλήττω. Εγώ ακούω Ζόζεφιν, φυσικά. Είναι, πώς να σου πω, δεν είναι... Ο άλλος είχε καθίσει την Αρλέτα πάνω σε σκαμπό να μας πει τραγούδι. Και αυτός μέταλ. Πολύ δυνατό. Yeah! Τι να κάνω, Νίκο μου, δεν κάνει με τίποτα πίσω. Παιδιά, άκου το, αν του... κουβέντα θέλει, άμα όχι, οι άλλοι από πάνω. Άκου ρε φίλε, κάνει... ας κάνει remix. Βέβαια, το παλιό παιδό, πολύ ωραίο. Όχι, θα του πεις ότι επειδή ακριβώς είναι εξαιρετική η metal, που είναι πολύ ιδιαίτερο είδος μουσικής, θα του πεις, δεν θα την κάνουμε τώρα, δεν είναι για να παίξει σε γάμο η metal, να παίξει με timer, να κλείσει όλο αυτό που θα συμβεί, με metal, να μείνουν στον τόπο. Με metal, στο τέλος. Ας ανοίξτε με Ζόζεφιν. Ή να στείλουμε πίκολο Αντρίκο, αυτό τα χωράει. Θα φέρει metal, Ζόζεφιν, τα... πολύ δυνατό πίκολο έχω. Νίκο, σου... Νίκο.
Μίλα. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου, Νίκο. Γεια. Νίκο, like, ακούγομαι. Like, can you hear me? Like, I can hear you. Where are you going from? Oh, χαίρομαι, like, τόσο πολύ, like, που σου μιλάω. Like, I don't believe it. Τι κάνεις? Με κοροϊδεύουν. Καλά, εσύ. Αχ, Νίκο, είμαι πολύ καλά. Like, συγγνώμη, like, που σε παίρνω, like, στο τηλέφωνο. Ξέρω ότι έχεις, like, την εκπομπή σου and everything, αλλά, like, μου είπανε ότι εσύ, like, μπορείς να με βοηθήσεις με ένα μικρό, like, problem, like, που έχω. Ναι. Λοιπόν, like, Νίκο, άκουσε με, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω λίγο την ιστορία και αν μπορείς να με βοηθήσεις, αλλά λίγο γρήγορα, like, σε παρακαλώ, γιατί είμαι και μέσα στο αυτοκίνητο, like, και οδηγώ και δεν έχω, like, χρόνο. Λοιπόν, άκουσε με. Like, από πού like τηλεφωνείς? Εγώ τώρα είμαι στην Ελλάδα, αλλά γενικά έχω γεννηθεί, like, στη Νέα Υόρκη. Like, και yes. Ζήσα, like, έζησα εκεί, like, όλη μου, like, τη ζωή. Και ήρθα, like, στην Ελλάδα 2 χρόνια, like, 2 years ago, γιατί γνώρισα this guy. All right. Yes, so, λοιπόν, begin, γνώρισα, start. Λοιπόν, no. άκουσε με. Γνώρισα, λοιπόν, τον Ιάννη, like, John. Ιάννη, John. Γνώρισα στην Αμερική. Και όταν αυτός ήθελε, like, να γυρίσει στην Ελλάδα, because ήταν, like, the love of my life, όταν τον είδα, like, it was love at first sight, you know, τον ερωτήθηκα, like, κατευθείαν. Ήθελε, λοιπόν, να έρθει στην Ελλάδα και του λέω, okay, John, έρθω, like, μαζί σου. Και 2 χρόνια λαχματζούν, τι λέει, like, έχω λαχματζούν. No, no, θα έρθω, like, μαζί σου. Α, έρχομαι, like, μαζί σου. Είναι πολλά τα like, yes. Okay, so, yes, so. Ήθελα να έρθω μαζί σου. Και 2 years now, like, 2 χρόνια τώρα, like, στην Ελλάδα, like, together, like, a couple. Κατάλαβες, like, ζευγάρι. Couple. Λοιπόν, άκου τώρα όμως τι έχει γίνει, Νίκο, και θέλω να μου πεις, like, τη γνώμη σου, because I don't believe αυτά που μου λέει, like, you don't believe? Is he a liar? I think he's a liar, γιατί άκου τι μου λέει. Ξαφνικά ο Γιάννης, like, Johnny, τώρα εδώ και 6 μήνες, έχει ξεκινήσει, like, να μου λέει ότι τον ενοχλεί, like, η προφορά μου. Η προφορά σου, like, yeah, like, ξαφνικά, out of the blue. Out of the blue. Έχει πρόβλημα. Και εγώ του είπα, του λέω, John, like, Giannis, τι είναι, like, που μου λες. Εγώ έχω αφήσει όλη μου, like, τη ζωή στη Νέα Υόρκη για να έρθω εδώ στην Ελλάδα και να κάνω μια τελείως, like, διαφορετική ζωή, like, και προσπαθώ να τα μάθω, like, τα ελληνικά, γιατί και εγώ Ελληνίδα είμαι, and I'm very proud to be Greek. Αλλά δεν μιλούσα yeah, I'm Haley. Yes, sorry. Εγώ δεν μιλούσα τα ελληνικά, so τώρα προσπαθώ να μάθω τα ελληνικά και προσπαθώ και κάνω μαθήματα και αυτά. Και τώρα ξαφνικά του λέω, Γιάννης, έρχεσαι και μου λες ότι έχεις πρόβλημα, like, με την προφορά μου. What's going on, Γιάννης? Like, τι συμβαίνει? Να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. All right. Τα είπες όπως μου τα είπες, του τα έλεγες? Φυσικά μου τα έλεγα και ξέρεις τι μου είπε, Νίκο. Like, he told me ότι he feels, like, embarrassed, ότι, like, ντρέπεται με τον τρόπο, like, που μιλάω. Και μου είπε ότι είμαι και πολύ, like, πώς το λένε, like, ότι τσιρίζω, like, ότι φωνάζω πάρα πολύ, like, όταν μιλάω. Αλλά ξέρεις γιατί μου το είπε αυτό, Νίκο? Why? Γιατί τις προάλλες, like, the other day, που είμαστε στο σπίτι, like, εγώ ήμουν στο μπάνιο, και εκεί που ήμουν στο μπάνιο, βλέπω ξαφνικά, like, μπροστά μου, like, μια τεράστια, like, με κοιτούσε, like, μέσα στα μάτια, Νίκο, κοκορότσα. Και προφανώς και ούρεψα, Νίκο, like, τι θα έκανες εσύ? I don't know. Μα τι θα έκανες, αν ξαφνικά ήσουν εσύ στο μπάνιο, so, like, relaxed and everything, you know, and you were doing your thing, και ξαφνικά έλεπες μπροστά σου, like, μια κοκορότσα, like, τόσο μεγάλη. Yeah, probably I'll do the same. Exactly. Και τώρα ξαφνικά μου λες, Γιάννης, ότι δεν σου αρέσει, like, ο τρόπος, like, που μιλάω. Εγώ πιστεύω, Νίκος, α, τι πιστεύεις? Ότι έχει άλλη γυναίκα. Έχει. Στο υπογράφω. My signature. With Μία, να σου πω κάτι, Νίκο. Because I think, like, he's the love of my life and I'm so happy to be with him. I'm so in love. Like, he's a super romantic. Το έχασα όλο μέσα στο κλάμα. Δεν καταλαβαίνω να κλαις και αγγλικά. Αποφάσισε ή κλάψε 2 λεπτά. I'm sorry. Θέλω να πω ότι I love this guy, you know, like, τον αγαπώ. Ναι, αλλά if you love this... Μάμα, δεν μας νοιάζει if you love this guy, like. Γιατί αυτός, then maybe he doesn't feel the same for you. Oh, like... no. Please, don't be that for, like, Nico. Please don't say that, Nico.
Τι ωραίο ήταν αυτό. No, listen, 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 listen. Listen. Yeah. Yeah. Ναι, άκου. Yeah. Δεν είναι. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι επειδή τον αγαπάς τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην μπορεί να δεις λίγο την αλήθεια, κατάλαβες. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό, Γιάννη, να μην τον νοιάζει, ας πούμε. Μπορεί να, και να είναι μια δικαιολογία. Δεν γίνεται, like, Nikos, listen, Nikos, like, please stop for a minute, stop and listen to me, okay. Δεν μπορεί ξαφνικά ο Γιάννης να μην με αγαπάει, like, what happened? Γιατί, μα τι, what happened, μα όπως, κάτσε, wait a minute, wait a minute. Όπως ξαφνικά σε αγάπησε, ξαφνικά μπορεί να σε ξεαγαπήσει οποιοςδήποτε Γιάννης. But what are you talking about, Nikos? Εγώ τι θα κάνω τώρα, άφησα την Νέα Υόρκη, άφησα όλη μου τη ζωή, like, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μου πει ξαφνικά, like, ο Γιάννης, ότι he doesn't want me. Like, πώς είναι δυνατόν, like, he doesn't want me. Μα, μόνη, λέ, μόνη, μόνη. Νία, Νία Βαρτζάλος. Άκου λίγο να σου πω τώρα. Δεν, μα εσύ ήρθες για το Γιάννη στην Ελλάδα. Like ερωτική, like μετανάστρια. Α, ερωτική. Να σου πω, ναι, αλλά δεν μπορείς να μας ξαναγυρίσεις πίσω, τι ωραία που σε περιμένει η ζωή. Συγγνώμη, ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όποιος σε παίρνει να ζητήσει τη συμβουλή σου, το πρώτο πράγμα που του λες είναι «Δε σε θέλει, χώρισέ τον, άντε και πήγαινε στην ευχή της Παναγίας». Σκέφτομαι με ποιον δεν θα ξαναμιλήσω στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι... να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω με σένα, γιατί είσαι πάρα πολύ αποθαρρυντικό. Αυτή θα είναι και η τελευταία συνομιλία μας. Αυτή θα είναι. Θα την παίζουν στο YouTube η Ντορέτα, είναι. Παιδί μου, είσαι Νίκο. Τρελή. Τι Νίκο μου, ρε Ντορέτα. Μπράβο! Να σου πω, ρε φίλε... εντάξει, έλα. Ρε αγάπη, τι ταλεντάρα. Τι καλή. Έλα, ήταν πάρα πολύ καλή. Ρε Ντορέτα. Μπράβο. Ντορέτα. Παίρνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και εγώ το δικηγόρο μου. Από την άλλη. Ο καθένας ό,τι έχει να στείλει. Ρε Ντορέτα. Ας μιλήσουν οι δικηγόροι μας, Νίκο. Ναι, παρακαλώ. Γιατί σε πήρνε η άλλη από πάνω και είπες ναι. Γιατί το... δεν σταμάτησε το μεταξύ. Και δεν μπορούσα και να πω και τίποτα, γιατί λέω, η κοπέλα μπορεί να έχει κάποιο θέμα. Μου πονάνε τα μηνύγκια μου αυτή τη στιγμή, με αυτή τη like, like, like. Ρολάρα... πονάνε τα μηνύγκια μου, θέλω να σου πω. Ρολάρα, μπράβο ρε Ντορέτα. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να μιλήσουμε το βράδυ, καλή συνέχεια. Να μιλήσουμε, φιλάκια. Γεια σου, μωράκι μου, γεια σου, αγάπη μου. Γεια... τι καλή παιδιά.